σήμερα. Μία πρόκληση τεράστια στο παραένα για τον ΠΑΟ που θα συνεχίσει να διεκδικεί το τρίτο κύπελλο σειρά. Πολύ σπουδαία προσπάθεια των συμπαιχτών μου. Πραγματικά χαρούμενοι που περνάμε στον επόμενο γύρο. Νομίζω κάναμε τα εύκολα δύσκολα σήμερα και στο πρώτο παιχνίδι. Θέμα συγκέντρωσης κυρίως πιστεύω. Το ποιος ήταν η καλύτερη ομάδα φάνηκε και όλα στο χώρο από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και συνεχίζουμε ακάθεκτα για τους δύο στόχους που έχουμε βάλει. Το σθένος πού το βρήκατε μετά το 2-2 του Καμάρα? Υπάρχουν πολλά παιδιά με παραστάσεις σε πολλά πρωταθλήματα. Είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε. Ψυχικά αποθέματα έχουν όλα τα παιδιά και βλέπετε κι εσείς πώς έρχονται αυτά τα αποτελέσματα. Το μήχρονο της παράτησης τελειώνει και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο γκολ. Τι σκέφτεσαι? Δεν σκέφτομαι κάτι. Έχω εμπιστοσύνη. Είχαμε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση και έτσι πρέπει σε αυτές τις φάσεις. Προσωπικά, εγώ πίστευα πάρα πολύ ότι θα βάλουμε δύο γκολ. Και δικαιώνομαι κιόλας σε αυτό. Βλέπει τελικό ΠΑΟΚ? Φυσικά. Χωρίς να γίνει κλήρωση, χωρίς τίποτα. Εντάξει, νομίζω εμείς έχουμε πάρει το προηγούμενο κύπελλο. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το τίτλο και θα το κάνουμε μέχρι το τέλος. Αλέξανδρε, την Κυριακή, ένα ακόμη παιχνίδι, ένα ακόμη ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει μείνει δύναμη, έχει μείνει κομμάτι στην ομάδα μετά από τα 120 σημερινά λεπτά? Σίγουρα υπάρχει δύναμη, σίγουρα έχουμε βάθος στην ομάδα και αυτό που πρέπει να δώσουμε κυρίως βαρύτητα είναι το 0 πίσω. Το 0 πίσω, αυτό είναι το άσχημο. Εκεί θέλω να εστιάσω εγώ, στο ότι δεχτήκαμε δύο γκολ. Μπορεί να να είμαστε πολύ χαρούμενοι που περάσαμε, αλλά εγώ προσωπικά δεν είμαι και τόσο χαρούμενος. Κάθε παιχνίδι όταν τρώω γκολ είμαι απογοητευμένος και προσπαθώ να δω τι φταίει. Το ότι σε κάποια γκολ δεν φταίει ο τερματοφύλακας και φταίει η λειτουργία της άμυνας, πάλι πρέπει να κάτσουμε και να ασχολούμαστε με τη φάση ή και το αντίθετο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό και αυτό είναι που θα μας φέρει στην κορυφή του κυπέλλου και σίγουρα στην κορυφή του πρωταθλήματος σε οποίος βρισκόμαστε κιόλας.